Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο μεταξύ των αρχών της εξουσίας και των πολιτών. Θεωρώ ότι πολλές φορές κατευθύνουν με τις θέσεις και τις απόψεις τους και άρα ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη περίοδο την οποία βιώνουμε σχεδόν όλοι. Αντιλαμβάνεστε ότι η πρόσκληση που σας απευθύναμε σχετίζεται με αυτά που δημιουργούνται και συμβαίνουν και στην εθνική πολιτική σκηνή αλλά και στον τόπο μας και έχουν άμεση σχέση με την ολοκλήρωση ενός έτους προετοιμασίας και την κατάθεση πλέον του προγράμματος εκτελεστέων έργων, του τριετούς αναπτυξιακού προγράμματος και του προϋπολογισμού του Δήμου μας, που ξαφνικά δημιούργησε εμπλοκές, αφού πλέον ομά αντιλαμβανόμαστε ότι η οικονομική κρίση μεταφέρεται και στην περιφέρεια και στον τόπο. Και ένα απλό δείγμα αυτής της κατάστασης είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μείωση των κεντρικών αυτοτελών πόρων προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το φαινόμενο που μας οδηγεί στη λήψη διαφορετικών μέτρων. Μία σειρά από φαινόμενα των τελευταίων μηνών μας οδηγούν πλέον στο συμπέρασμα ότι η κρίση βαθαίνει, η οικονομική κρίση βαθαίνει και ότι η αυτοδιοίκηση ενδεχόμενα θα κληθεί να πάρει μέτρα τα οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένα ή τα οποία δεν γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και το ότι μέσα από την εγκύκλιο υπογραμμίζεται η απέτηση της κεντρικής διοίκησης να μειωθούν πόροι για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, για τις επιχορηγήσεις των σωματείων, είναι και αυτό ένα δείγμα της στενότητας που υπάρχει στα κεντρικά οικονομικά πράγματα. Παράλληλα, και το αντιλαμβάνετε, η μείωση των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων μας, που πολλές φορές τους οδηγούν σε καταστάσεις πολύ άσχημες. Η γραφειοκρατία που ενισχύεται συνεχώς για την προώθηση έργων και δράσεων και για την εκταμείευση πόρων και μας δυσκολεύει αφάνιστα, με αποτέλεσμα να μην ρέει έστω και το λίγο χρήμα του Δήμου μας στην τοπική οικονομία. Οι προσυνταξιοδοτικές απολύσεις, το ότι δεν προωθούνται τα θέματα που σχετίζονται με τον σύγχρονο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου μας και μάλιστα μειώνονται οι θέσεις του οργανισμού με την διαγραφή των θέσεων που δεν είναι καλυμμένες και μια σειρά από άλλα τέτοια φαινόμενα μας επιβεβαιώνουν την αντίληψη που υπάρχει πλέον στην κοινωνία μας ότι η κατάσταση είναι άσχημη και ότι θα χειροτερεύει τα προσεχή χρόνια. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση αποφασίστηκε από την Δημοτική Αρχή και παρατέθηκε στην Δημοτική Παράταξη μια νέα πρόταση η οποία έγινε σεβαστή και υιοθετήθηκε. Να ενεργοποιήσουμε και είμαστε ευτυχείς στο ότι υπήρχε στο τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα υπομέτρο για αυτές τις καταστάσεις, να ενεργοποιήσουμε. Το υπομέτρο θα το έχετε δει στο πρόγραμμα το τριετές 1-2-8 που προέβλεπε δράσεις για την ετοιμότητα διαφοροποίησης του προγράμματος λόγω άλλων αναγκών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Διαβλέψαμε δηλαδή αυτή την κατάσταση, εργαστήκαμε γι' αυτό και δεν σας κρύβω ότι είμαστε σχεδόν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις με θετικό τρόπο, ενισχύοντας καινοτόμες δράσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες θα αυξήσουν το τοπικό εισόδημα και θα το ανακατανείμουν σε όσο γίνεται περισσότερους από τη μια
και από την άλλη να απαντήσουν στο βαθμό που ο Δήμος μας μπορεί στην αυξημένη ανεργία, ιδίως του οικοδομικού κλάδου, με δράσεις και έργα τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό θα έχουν εκταμιεύσεις σε μισθοδοσίες και όχι σε προμήθειες ή σε υλικά. Αποφασίσαμε χθες να ξεκινήσουμε πλέον με ενεργό τρόπο ό,τι έχουμε προετοιμάσει και αφορούν το νόμο για την κοινωνική οικονομία και για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και οι οποίες θεωρούμε ότι πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Είναι επιχειρήσεις που στηρίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης και του κοινωνικού ωφέλους, του αλληλοσεβασμού. Είναι δηλαδή αρχές που συνενώνουν δυνάμεις και ενώνουν τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Και η Δημοτική Αρχή πλέον, καθαρά, προς όλες τις κατευθύνσεις, ιδίως τους νέους συμπατριώτες μας, προτείνει μία σειρά από επιχειρήσεις αυτού του είδους που αφορούν καινοτόμες δράσεις, αφορούν δράσεις που σχετίζονται με την κοινωνική μέρημνα, την κοινωνική αλληλεγγύη και την πρόνοια, δράσεις που έχουν να κάνουν με υποχρεώσεις του Δήμου που πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του αυτά και να τις καλύψει, ακριβώς γιατί υπάρχει η απαγόρευση των προσλήψεων και η αδυναμία αντιμετώπισης τους από τους οργανισμούς του Δήμου μας. Παράλληλα, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ενεργοποιούμε το νόμο για την κατασκευή έργων με αυτεπιστασία, νόμος που επανήλθε και μάλιστα επανήλθε μέσα στις διατάξεις του Μνημονίου και δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να απαντήσει στα σκληρά μέτρα που παίρνει το Μνημόνιο με δράσεις οι οποίες θα ωφελήσουν τον τόπο, προσλαμβάνοντας άνεργους συμπατριώτες μας για την κατασκευή κοινωνικών και κοινοφελών έργων. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι ότι δημιουργούμε το Γραφείο Απασχόλησης, Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και δράσεων που σχετίζονται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και το δημιουργούμε άμεσα, με σκοπό να αναλύσουμε την κατάσταση, με αντικειμενικότητα να δούμε τις αδυναμίες και τις ανάγκες του τόπου, των ανθρώπων και των οικογενειών τους, ώστε στο βαθμό που μπορούμε ως Δήμος, αλλά και ως κοινωνία με τις επιχειρήσεις της, να ανταποκριθούμε στις δύσκολες εποχές και να καλύψουμε στο βαθμό, και πάλι επαναλαμβάνω, που μπορούμε, αυτές τις ανάγκες. Παρουσιάζεται την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος και το αντιλαμβάνεστε, αλλά παράλληλα η κατεύθυνση της Δημοτικής Αρχής είναι συγκεκριμένη και απόλυτη. Δεσμεύουμε περίπου 4 έως 4,5 εκατομμύρια ευρώ για το 2012, σχεδόν το σύνολο των πόρων που θα διατεθούν για έργα και για δράσεις, για δύο συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους, τους οποίους αναφέρομαι παρακάτω. Ο ένας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας που έχουν δημιουργηθεί και που προτείνεται να δημιουργηθούν μέσα στο 2012 με την οικειοθελή βούληση και θέληση των νέων ανθρώπων μας. Υπολογίζουμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε δράσεις που φτάνουν στο περίπου στις 25 και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε άλλη πρόταση και είναι ένα πρώτο, θα έλεγα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την κοινωνία μας, ότι βλέποντας το τι θα συμβεί και θεωρώντας ότι πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας μας για τα προσεχή τουλάχιστον 20 χρόνια, πρέπει να δημιουργήσουμε μια κοινωνία με νέους ανθρώπους που θα ελπίζουν και θα εργάζονται έχοντας το αίσθημα ότι υπάρχει μια δίκαιη κοινωνία και ότι υπάρχει τοπική αρχή η οποία είναι κοντά της και του συμπαραστέκεται. Παράλληλα, θα διαθέσουμε το μεγαλύτερο ποσό των χρημάτων για την κατασκευή πλέον
στο απόλυτο έργο με αυτεπιστασία, ώστε μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος να μπορέσουμε να καλύψουμε ανάγκες του οικοδομικού κλάδου αλλά και του επιστημονικού χώρου που, όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή υποφέρει. Ταυτόχρονα, με απόλυτη σαφήνεια, ξεκαθαρίζουμε ποιοι θα είναι οι στόχοι μας για το 2012 και ποιες θα είναι οι δράσεις μας για την προετοιμασία των έργων του 2013. Και τα έχετε στα χέρια σας, δεν θα ήθελα να τα αναφέρω. Βασική προτεραιότητά μας είναι η αναζωογόνηση των περιοχών. Βασική προτεραιότητά μας είναι οι καινοτόμες δράσεις, κυρίως στον τομέα του τουρισμού που συνδέεται με τον πρωτογενή τομέα. Και βεβαίως έργα τα οποία θα αυξήσουν το τοπικό εισόδημα στο βαθμό που μπορούμε να ελέγξουμε αυτή την αύξηση. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Δημοτική Αρχή Έγκαιρα μίλησε για την ενότητα του λαού μας. Η Δημοτική Αρχή Έγκαιρα μίλησε για την ανάγκη συνεργατικών δράσεων, για την ανάγκη κοινοπραξιών, για την ανάγκη συνεταιριστικών και συνεργατικών επιχειρήσεων. Οφείλω να σας πω ότι φαίνεται πως αυτή είναι πλέον η μοναδική λύση και η μοναδική ελπίδα σε αυτά που βιώνουμε σήμερα. Και προς αυτή την κατεύθυνση, στη συνεδρίαση χτες της παράταξης όλων των εκλεγμένων στελεχών και των τοπικών συμβουλίων και των δημοτικών συμβούλων, αυτό ήταν το μήνυμα και αυτό αποφασίστηκε. Θα καλέσουμε αυτή τη βδομάδα την Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία, όπως ξέρετε, συμμετέχουν οι πρόεδροι των καθοριστικών παραγωγικών κλάδων και των φορέων του τόπου μας, διευρυμένοι με τους εκλεγμένους του επιμελητηρίου και με ενδεχόμενα νέους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούν μαζικούς χώρους. Και θα τους ζητήσουμε να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θα τους ζητήσουμε με πλήρη ειλικρίνεια και διαφάνεια να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς μια άλλη κατεύθυνση της ενεργοποίησης της κοινωνίας μας, ώστε τα αποτελέσματα από τις δυνάμεις, τις μικρές δυνάμεις που έχει ο Δήμος μας, να αυξηθούν όσο γίνεται περισσότερο. Καλούμε επίσης τους νέους ανθρώπους μας να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. Διαφαίνεται πλέον ότι δεν υπάρχουν άλλοι διέξοδοι και άρα θα πρέπει από μόνοι τους, μέσα από τη λογική της συνεργασίας, να συμμετάσχουν και να ενεργοποιηθούν. Η Δημοτική Αρχή και ελπίζω και το σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι δίπλα τους και θα τους συμπαρασταθεί. Το σύνολο των δυνάμεων του Δήμου μας θα διατεθεί για αυτό το σκοπό και για αυτούς τους στόχους. Νομίζω ότι περιτεύουν τα λόγια. Από αυτή τη βδομάδα ξεκινάμε πλέον την υλοποίηση των έργων. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα ότι υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και εμείς δεν θα υποχωρήσουμε μπροστά σε εμπόδια και σε λογικές που θα ήθελα να μας πάνε προς τα πίσω, να μας πάνε προς το παρελθόν. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα οροδίσουμε έναντι ουδενός. Και μιλάω κυρίως για τις αρχές και τις εξουσίες που βρίσκονται μακριά από αυτόν τον τόπο και οι οποίες καθυστερούν ή δεν αντιλαμβάνονται ότι οι αποφάσεις που παίρνονται σε τοπικό επίπεδο πρέπει να υλοποιούνται άμεσα αν θέλουμε να δούμε την κατάσταση τουλάχιστον να αντιστέκεται σε αυτά που επέρχονται. Και γι' αυτό το λόγο η Δημοτική Αρχή συγκροτείται, συσπυρώνεται και θα αντισταθεί σε όλους εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να καθυστερήσουν μια τέτοια εξέλιξη. Δεν σας κρύβω ότι είναι συγκροτημένο το πρόγραμμα. Δεν σας κρύβω ότι είναι ολοκληρωμένο. Με στόχο το 2013 και το 2014 να έχουμε μια οργανωμένη κοινωνία η οποία θα στηρίζεται στην αλληλοκατανόηση,
στον αλληλοσεβασμό και στην αλληλοϋποστήριξη απέναντι εκείνων, και το έχω πει δεκάδες φορές, που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον πλούτο του τόπου μας χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.